Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ενώ τα ελληνικά φορτηγά διεθνών μεταφορών βρίσκονται μπλοκαρισμένα στα σύνορα με τη Ιουγκοσλαβία, η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε σήμερα έντονα δια της διπλωματικής οδού. Μετά από οδηγίες του Υπουργού Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά, η χώρα μας διαμαρτυρήθηκε έντονα στην πρεσβεία της Ιουγκοσλαβίας στην Αθήνα για τον απαράδεκτο αποκλεισμό των Ελληνο-Ιουγκοσλαβικών συνόρων. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζακ Ντελόρ, κατήγγειλε την απαράδεκτη στάση που ακολουθεί η Ιουγκοσλαβία στο θέμα της χορήγησης αδειών διέλευσης των φορτηγών διεθνών μεταφορών. Η ελληνική πρεσβεία στο Βελιγράδι προέβησε διάβημα προς το Ιουγκοσλαβικό Υπουργείο των Εξωτερικών, στο οποίο υπογράμμισε την ευθύνη της Ιουγκοσλαβικής κυβέρνησης για την επιδείνωση του κλίματος των διημερών σχέσεων. Στα Σκόπια, σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Πολιτών σχεδιάζει να αποκλείσει και μάλιστα επαόριστον από μεθαύριο Σάββατο 19 Μαΐου τις διαβάσεις των Ευζώνων, της Νίκης και της Δοϊράνης, εμποδίζοντας έτσι τις μεταφορές της Ελλάδας από και προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η σχεδιαζόμενη κινητοποίηση στη Μεθόριο συνέπεσε με μια ακόμη αναφορά της Ιουγκοσλαβίας στο ανύπαρκτο μακεδονικό ζήτημα. Ο Έλληνας αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε ότι καμιά Ιουγκοσλαβική μειονότητα δεν υπάρχει στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η χώρα μας επιθυμεί να διατηρήσει καλού επίπεδου σχέσεις με τη Ιουγκοσλαβία. Δεν ανέχεται όμως, πρόσθεσε, να εγείρονται ανύπαρκτα θέματα σε διεθνείς οργανισμούς για λόγους εσωτερικής σκοπιμότητας της γειτονικής χώρας. Το θέμα απασχόλησε και την ΕΟΚ, η οποία συνδέει άμεσα την οικονομική της ενίσχυση προς την Ιουγκοσλαβία με την επίλυση του θέματος. Ακούμε τον Κώστα Κέκη από το Στρασβούργο. 5. Η ελληνική κυβέρνηση έκανε διάβημα στην Επιτροπή της ΟΚ για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τη Ιουγκοσλαβία σχετικά με τις άδειες διελεύσεως των φορτηγών. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής της ΟΚ, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην ΟΚ, πρέσβης κ. Λιβερόπουλος, συναντήθηκε το απόγευμα στο Στρασβούργο με τον αρμόδιο για τις μεταφορές της κοινότητας Επίτροπο κ. Βαν Μίρτ και μετέφερε το σχετικό διάβημα της κυβερνήσεως. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ΣΟΚ είπε ότι ο Επίτροπος κ. Βαν Μίρτ είναι της απόψεως ότι η στάση της Ιουγκοσλαβίας είναι πολύ διακριτική σε βάρος της Ελλάδος και αυτό παρά την αύξηση της οικονομικής βοήθειας στα πλαίσια του τρίτου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου ΕΟΚ Ιουγκοσλαβίας. Ο κ. Βαν Μίρτ, τόνισε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, συνδέει άμεσα τις διαπραγματεύσεις για το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο και την αύξηση της οικονομικής βοήθειας της ΟΚ προς τη Ιουγκοσλαβία με την ικανοποιητική διευθέτηση για την κοινότητα του θέματος των αδειών τράζιτ. Τις προσεχείς ημέρες πρόκειται να επισκεφτεί την Αθήνα και το Βελιγράδι για συζητήσεις με τους αρμόδιους ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών της Επιτροπής της ΟΚ, ώστε να βρεθεί μια ικανοποιητική λύση. Στην ίδια τη Ιουγκοσλαβία ξέσπασε πολιτική κρίση. Οι φιλελεύθερες δημοκρατίες της Κροατίας και της Σλοβενίας αποκήρυξαν τις απειλές του νέου πρόεδρου Μπόρις Σαφτσόβιτς ότι θα επιβάλει κυρώσεις στους αυτονομιστές. Οι Κροάτες και οι Σλοβαίνοι κατηγορούν τον Τσόβιτς, που είναι Σέρβος, ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Σερβίας, μεγαλύτερης δημοκρατίας της Ιουγκοσλαβίας. Η Σερβία είναι η μόνη από τις Ιουγκοσλαβικές δημοκρατίες που αρνείται τον πολυκομματισμό. Η κυβέρνηση πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλίες για έναρξη διαλόγου με την Τουρκία, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βύρων Πολύδωρας. Ο κ. Πολύδωρας πρόσθεσε ότι η πρεσβεία μας στην Άγκυρα έκανε διάβημα διαμαρτυρίας για την παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και για την παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου. Ανακοίνωσε επίσης ότι αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρεσβευτή της Τουρκίας στην Αθήνα, τον κ. Ακντάν, ύστερα από αίτημα του τελευταίου. Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Αντρέι Λουκάνοφ, που βρίσκεται στη χώρα μας, επικεφαλής της Βουλγαρικής Αντιπροσωπείας, είχε σήμερα διαδοχικές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Το μεσημέρι συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμαλή, στον οποίο επέδωσε πρόσκληση του πρόεδρου της Βουλγαρίας, Πέταρ Μπλαντένοφ, για επίσημη επίσκεψη στη Σόφια. Ο κ. Καραμαλής αποδέχτηκε την πρόσκληση. Ο κ. Λουκάνοφ είχε ακόμα μια ιδιαίτερη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ενώ πήρε μέρος σε συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου παραβρέθηκαν οι Βουλγαρικοί και Ελληνικοί. Αντιπροσωπεία. Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνης Σαμαράς. Τώρα, κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η ενίσχυση της διαβαλκανικής συνεργασίας και η απρόσκοπτη ροή των ποταμών που διασχίζουν τα Ελληνο-Ιουγκοσλαβικά σύνορα. Το απόγευμα, ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ανδρέα Παπανδρέου, και επίσης είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της
του συνασπισμού της αριστεράς και της πρόοδου, τον κύριο Χαριλάο Φλωράκη. Λίγο αργότερα, ο κύριος Λουκάνοφ έδωσε συνέντευξη τύπου. Ακούμε τον Νίκο Στέφο. Κατά τη συνέντευξη, ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, συνοψίζοντας τα συμπεράσματά του από την επίσκεψή του στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι οι ελληνοβουλγαρικές σχέσεις παίζουν αποφασιστικό ρόλο για την ισορροπία στα Βαλκάνια. Στα πλαίσια αυτά, εντάσσεται και η σύσφυξη και ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, που επιδιώκουν έντονα οι κυβερνήσεις τους. Χρειαζόμαστε την Ελλάδα, συμπλήρωσε ο κ. Λουγκάνοφ, γιατί μέσω αυτής επιδιώκουμε τη διείσδυσή μας στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης. Αλλά και οι Έλληνες χρειάζονται τη Βουλγαρία, αν θέλουν να διεισδύσουν τα προϊόντα τους στις αγορές των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Αναφορικά τώρα, με το μέλλον της Βουλγαρίας, ιδιαίτερα μετά τις προσεχείς εκλογές που θα διεξαχθούν στη χώρα του, ο κ. Λουγκάνοφ υποστήριξε ότι το κόμμα του, δηλαδή το παλιό Κομμουνιστικό Κόμμα, θα παραμείνει κατά πάσα πιθανότητα ένας μεγάλος εγγύητης της χώρας. Θα επιμείνουμε όμως, συνέχισε ο κ. Λουγκάνοφ, στη συμμετοχή και άλλων κομμάτων στην κυβέρνηση. Θα προτείνουμε δηλαδή συμμαχική κυβέρνηση, γιατί τα μεγάλα προβλήματα της Βουλγαρίας απαιτούν τη συμπαράσταση όλου του πολιτικού κόσμου και όλου του βουλγαρικού λαού. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός εξέφρασε εξάλλου την πεποίθησή του ότι η οικονομία της Βουλγαρίας θα στραφεί και θα βασιστεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Τέλος, ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα του έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη σύνδεσή της με την ΕΟΚ, ένας στόχος που δεν αποκλείει και πλήρη ένταξη της χώρας στο απότερο μέλλον. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής δέχτηκε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Παπανδρέου είπε ότι